Πάμε λίγο στο δίλημα της Ντόρας που έκανε σχέση με τον αδελφό της προϊσταμένης, με συγχωρείτε, και εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα. Ποιο είναι το πρόβλημα, θα μας το εξηγήσει η Ντόρα. Για πάμε. Με λένε Ντόρα και είμαι τρομερά προβληματισμένη. Έκανα σχέση με τον αδερφό της προϊσταμένης μου με τη βοήθειά της. Στην πορεία όμως ερωτεύτηκα έναν συνεργάτη του γραφείου μας. Επειδή όμως ήθελα να είμαι ειλικρινής, είπα στην Έφη πως θέλω να χωρίσω τον αδερφό της. Εκείνη με εκβίασε πως αν χωρίσω θα με διώξει από τη δουλειά, αλλά μου είπε πως αν θέλω να έχω παράλληλη σχέση και με τους δύο, αρκεί να μη στεναχωρήσω τον αδερφό της. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να παρακούσω την Έφη και να χωρίσω τον αδερφό της για να είμαι με τον Δημήτρη, ή να κάνω αυτό που μου λέει. Γιάννη, πάλι στο κινητό είσαι. Έλα τώρα, άσε με. Τι άσε με. Από τη μέρα που χώρισες αυτό το πράγμα. Ένα 24ωρο. Και τι θες τώρα να κάνω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, σήκω, πάμε έξω. Θα σε πάγω σε ένα μέρος που έχει κούκλες. Έλα, άσε έλα. Άσε με, δεν έχω όρεξη. Σήκω να βγούμε έξω. Δεν έχω όρεξη, ρε παιδί, δεν θέλω να βγω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κάνεις έτσι για μια γυναίκα. Αλήθεια, ε. Θα περάσει. Πού είναι ο δυναμισμός σου, πού είναι. Θα περάσει. Ε. Εντάξει, ρε παιδί μου, φρέσκο είναι. Δύο μήνες ήδη έχουν περάσει μόνο, εντάξει, ηρέμησε. Γιάννη, κοίταξε με. Σηκώ να πάμε βόλτα και θα σου βρω εγώ την καλύτερη. Δεν πας στη δουλειά σου καλύτερα. Έχω χρόνο ακόμα. Έφη, μπορείς σε παρακαλώ να με αφήσεις κάθε μέρα το ίδιο πράγμα μου. Γιατί στεναχωριέσαι, γιατί στεναχωριέσαι. Στεναχωριέμαι, τι να κάνω. Τελείωσε! Τελείωσε, το ξέρω ότι τελείωσε. Αλλά άσε λίγο να μέσα μου να το καταλάβω. Τι είσαι, μωρέ, εφηβός, και το περνάς έτσι. Λοιπόν! Ακούω, η αγάπη και ο έρωτας δεν έχουν ηλικία. Καλά. Εντάξει. Ας το πάνω μου. Ας το πάνω μου, εγώ θα σε κάνω καλά. Θα σου βρω την καλύτερη νύφη, αλήθεια. Τι είναι αυτά που λέτε, άσε με. Γιατί? Λοιπόν, δεν ακούω κουβέντα. Να σου πω, έλα, πήγαινε. Αύριο που θα ξυπνήσεις, θέλω να σε δω με χαμόγελο. Εντάξει. Εντάξει, να φύγει αυτή η καταθλίψη από το πρόσωπό σου. Πω, πω, έχουν στεναχωριά μου, εγώ και εσένα από πάνω μου, ρε παιδί λοιπόν. Μου. Πάω μέσα να μαγειρέψω κάτι να φας και δεν θέλω να σε δω στο κινητό άλλο. Πάρε ένα βιβλίο να διαβάσεις. Τι ώρα θα πας στη δουλειά? Θα φύγω σε καμιά ώρα. Εντάξει. Άντε. Ναι, κύριε Δημήτρη. Ναι, θα τα ετοιμάσω όλα τα έγγραφα. Μη μου αγχώνεστε. Είχαμε λίγο δουλίτσα παραπάνω. Ναι. Ωραία, σας αφήνω τώρα γιατί έχω δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, γεια σας. Δώρα μου. Κυρία Έφη. Κορίτσια, που κάνεις? Καλά, εδώ στη δουλειά, τι να κάνω. Παραγγελίες. Όλα εντάξει. Όλα μια χαρά, ναι. Με τον κύριο Δημήτρη μίλησες? Ναι, μιλήσαμε. Ωραία. Να σου πω, κλείσε λίγο αυτά που θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Κλείσε τα τράδια. Τι, έγινε κάτι? Όχι, παιδί μου, μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Α, ναι. Άσε λίγο τη δουλειά, 5 λεπτά. Ναι, πείτε μου, φυσικά. Δώρα μου, συγγνώμη, θα σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Έχει σχέση αυτόν τον καιρό? Γενικά είσαι με κάποιον? Όχι, δεν έχω σχέση. Πρόσφατα χώρισα. Mm. Αλλά γιατί ρωτάτε? Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, άκου. Ξέρεις πόσο σε συμπαθώ και πόσα χρόνια είσαι εδώ και στο έχω δείξει ότι σε εκτιμώ, σε σέβομαι, γιατί είσαι εργατική και καλό παιδί. Κι εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά πείτε μου, γιατί με αρχώνετε. Λοιπόν, έχω έναν πάρα πολύ καλό αδελφό. Περίμενε. Ο οποίος έχει εταιρεία δική του, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είναι όμορφος, είναι έξυπνος και πιστεύω ότι αν σας γνωρίσω θα ταιριάξετε. Κυρία Έφη, δεν μου αρέσουν τα προξενιά. Δεν είναι προξενιά, αγάπη μου. Θα σε καλέσω σπίτι, να πιούμε ένα καφέ, να φάμε κάτι και να σας γνωρίσω. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι σας. Δεν ξέρω αν είναι. Κοίταξε με, Δώρα μου. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Μη μου το αρνηθείς, δεν σε έχω καλέσει ποτέ σπίτι. Είναι ευκαιρία λοιπόν να έρθουμε και πιο κοντά και να γνωρίσεις και τον αδερφό μου και που ξέρεις. Το έχετε πει και σε εκείνον? Δεν έχω πει τίποτα. Δεν θέλω να το πάρει ότι πάει. Θέλω να είσαι έκπληξη. Θέλω να είσαι έκπληξη.
Πιστεύω ότι θα το αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, θα έρθω για μια γνωριμία, αλλά δεν σας υπόσχομαι και κάτι. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει. Πολύ άγνοια η πρόθεση της αδερφής. Ναι, και πολύ ωραία είναι. Και μάλιστα και είναι και ευγενικό, ξέρεις που είναι διευθύντρια. Δεν... Εδώ η αδελφή λειτουργεί λίγο σαν μαμά. Ναι. Η δε πιτσιρίκα, επειδή είναι υπάλληλο, λέει ναι για να μην χάσει τη θέση. Σωστό, της. Σωστό. Εντάξει, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και κάτι πολύ, πολύ αξιόλογο, αδελφό. Βέβαια. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Γιατί... Εμεί δεν είμαστε εναντίον των προξενιών. Του αντίον. Η Δώρα θα τα φτιάξει τελικά με τον αδελφό τη αφεντική να θέσει. Το θέμα είναι τι θα γίνει συνέχεια. Ναι, ναι. Για πάμε. Λοιπόν, Δώρα μου, φεύγω. Ωραία, κι εγώ ετοιμαζόμουν να φύγω. Ναι, μην κάθεσαι άλλο κι εσύ. Λοιπόν, μεθαύριο, στις 7 το απόγευμα, κοίταξέ με. Το κανονίσατε ήδη. Ναι, σε περιμένω, αλήθεια. Και δεν θέλω να φέρεις τίποτα. Θέλω να σου γνωρίσω πάρα πολύ τον αδελφό μου, εντάξει. Τέλος πάντων, να σας ρωτήσω. Τι. Πώς και δεν τον έχω δει τόσα χρόνια εδώ στην εταιρεία. Γιατί έχει και αυτό στη δική του εταιρεία και τρέχει όλη μέρα. Πού να προλάβει να έρθει από εδώ. Μάλιστα. Πολλές ώρες δουλειάς. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, τώρα. Θα το γνωρίσουμε. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Δώρα. Εγώ είμαι. Όντως. Ναι, όντως. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί μιλάμε εδώ και 2 χρόνια από το τηλέφωνο και... Ποιος κύριος είστε. Ο Δημήτρης είμαι. Χαίρομαι πολύ. Α, ο κύριος Δημήτρης. Μιλάμε τι κάνετε. Πολύ καιρό. Καλά είμαι. Δεν σε περίμενα έτσι τόσο όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Πώς και ήρθατε από εδώ. Δεν μπορούσε ο υπάλληλος μου να έρθει σήμερα και αναγκαστικά για να εξυπηρετήσω και εσάς ήρθα ο ίδιος αυτοπρόσωπος, αλλά... Κατάλαβα. Μου φαίνεται από εδώ και πέρα θα έρχομαι εγώ ο ίδιος. Τι να σας πω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Είσαι καλά. Καλά είμαι, μια χαρά εδώ στη δουλειά, τι να κάνεις. Τα καταφέρετε γενικά. Εννοείται. Τέλεια. Έχω φέρει και τα έγγραφα που μου ζητήσατε όλα και τα κυβότια τα έχω αφήσει στην είσοδο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ό,τι άλλο χρειαστείτε, χρειαστείς, ό,τι μου επιτρέπεις, όπως μου επιτρέπεις να σου μιλάω. Μίλα μου στον ελληνικό. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου το ζητήσεις. Ωραία. Και θα το φέρω εγώ αυτοπρόσωπος. Τέλεια. Χάρηκα και πάλι, και έτσι. Πάρα πολύ. Κορίτσι μου! Κυρία Εφη, τι κάνετε? Άστα, κυρία Εφη, εδώ πέρα τώρα είμαι η Εφη, εντάξει? Εντάξει. Έλα, πάμε τώρα μου, πάμε μέσα. Είναι και ο Γιάννης. Γιάννη! Άσε με, ρε Εφη! Γιάννης! Χάρηκα! Η Δώρα μας! Τώρα να πω την αλήθεια και εγώ χάρηκα. Είναι υπάλληλος σου. Έλα να χτίσουμε. Βέβαια είναι υπαλληλός μου, γι' αυτό εγώ έλεγα και έλεγα να το δεις το κορίτσι. Συγγνώμη τώρα, βέβαια, εγώ δεν έχω κανονίσει τίποτα. Αλλά αυτό που νιώθω πρέπει να το πω. Μπράβο ρε Γιάννη μου, πες το. Ποιο? Αυτό που θες να πεις. Έχεις τέτοια υπάλληλο τόσα χρόνια και δεν την έχω γνωρίσει. Λοιπόν, σας αφήνω να τα πείτε να πάω να φτιάξω ένα aperitif, εντάξει κορίτσι μου, έρχομαι. Ναι. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Όχι, δεν το είπα για να σε υποτιμήσω ή κάτι πρόστιχο, τίποτα. Απλώς είσαι πάρα πολύ όμορφη παρουσία, δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξαναμιλήσει και για σένα. Και η αλήθεια είναι. Έμεινα. Ναι, δεν έτυχε να σας γνωρίσω νωρίτερα. Στον ελληνικό. Δώρα μου, κορίτσι μου, τι έγινε? Κυρία Εφη, εδώ, εργασία και χαρά. Άστα, κυρία Εφη, βρε παιδί μου, θα συγγενέψουμε σε λίγο. Εντάξει, η δουλειά είναι δουλειά, όπως και να έχει. Λοιπόν, θα μου συμπληρώσει τα χαρτιά και θα μου τα φέρεις να τα υπογράψω για να τα στείλω, εντάξει. Εννοείται. Τελειώσω και αυτά εδώ πέρα που είσαι να κάνεις. Ωραία. Να σου πω, με το Γιάννη, όλα καλά? Όλα καλά, κυρία Εφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τον γνωρίσατε, αλήθεια. Σου είναι αυτό που έψαχνα. Στο δεν το έλεγα.
Ο αδελφός μου είναι άψογος. Θα δεις που θα πάει και παρακάτω. Θα το δεις. Θα συγγενέψουμε, σου λέω. Βρε λέτε. Ξέρεις πόσο το θέλω. Σαν τρελή. Τι να πω, ελπίζω να... Και εσύ να είσαι εντάξει απέναντί του, κυρία. Είμαι πολύ εντάξει, εννοείται. Μπράβο. Λέτε να το θέλει και εκείνος. Σίγουρα. Θα δεις την πορεία. Πολύ χαίρομαι. Άντε, να σε δούμε και νυφούλα. Λοιπόν, πάω μέσα, έτσι. Ωραία, σας τα ετοιμάζω και τα φέρνω. Συμπλήρωσε. Ναι. Είμαι μέσα. Ωπα. Δώρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς και από εδώ. Δεν σας περίμενα. Δε, σε παρακαλώ να αφήσουμε λίγο το πληθυντικό στην άκρη, έτσι. Ναι, να τον αφήσουμε. Ήθελα να σε δω εγώ, βασικά. Δεν είχα κάποια δουλειά εδώ πέρα στο γραφείο, απλά... Την προηγούμενη φορά που σε είδα, μ' άρεσε πάρα πολύ σαν εικόνα και είχα την ανάγκη να σε δω. Ξέρεις, μιλούσαμε και στο τηλέφωνο και... Κατάλαβα. Ωραία, με βλέπετε. Και... Λοιπόν, ενικώς. Με βλέπεις. Σε βλέπω και νιώθω καλύτερα ήδη. Και πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, απλά μου άρεσες πάρα πολύ. Και είχα συνέχεια την εικόνα στο μυαλό μου. Δεν μου τυχαίνει, ξέρεις, συχνά. Πού θέλεις να καταλήξεις? Θέλω να καταλήξω, θέλω να πάμε για ένα καφέ. Κοίταξε, και εμένα μου άρεσες όταν είχες έρθει, αλλά... τώρα έχω κάνει σχέση πλέον, οπότε... δεν γίνεται. Κοίτα, το καταλαβαίνω ότι η ζωή προχωράει. Απλά οι σχέσεις είναι μετέωρες. Και που ξέρεις, ίσως με ένα καφέ να με γνώρισες λίγο καλύτερα και να έβλεπες ότι... ότι ίσως και να ταιριάζουμε εμείς οι δύο. Πώς να σου το πω, ρε Θεωρά, δηλαδή. Είμαι κολακευμένη, αλήθεια, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρέπει. Ένα καφέ. Τι ψυχή έχει ένας καφές? Τι λες? Όπα, όπα, δεν μ' αρέσει λίγο η συμπεριφορά της Δώρας. Διότι αν είσαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο, ενώ έχεις κάνει σχέση και είσαι καλά και είσαι και στις αρχές, αλλά γενικώς δεν πας για καφέ με έναν άλλον. Το είπε όμως, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι σαν να του έλεγε, έλα λίγο ακόμα και θα βγούμε. Το δομενάκι το μικρό, προμηθευτής πρέπει να είναι εκεί πέρα στο γραφείο. Παλιά που παίρνανε το γάιδαρο και τον φορτώνανε πιθάρια για να πάνε να βρουν νύφες. Χρήσιλα, ξέρεις πόσο ζυγίζει ένας γάιδαρος? Πόσο? 400 κιλά και μπορεί να σηκώσει λέει το φορτίο του. Τι και τα αυτιά μαζί. Ναι. Αυτό ας χωρίς το σαμάρι. Α, ωραία πληροφορία για το γάιδαρο. Αλλά... εδώ το ζευγάρι κυκλοφορεί με αυτοκίνητο. Ότι η Δώρα τον ήθελε τον αδελφό της προϊσταμένης της? Όχι, απλά δεν τον ήθελε, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί φοβόταν να μην χάσει τη θέση τη. Όχι, τη αρέσει. Τώρα τη αρέσει και εγώ αυτό ήθελε, νομίζω. Αλλά είχε γοητευτεί και προφανώς ήθελε πιο πολύ τον άλλον. Παιδιά, σεξουαλικά τη αρέσει ο πιο πιτσιρικάς, ο προμηθευτής. Αλλά από την άποψη της ασφάλειας του να έχει μια καλή ζωή, τη αρέσει ο αδελφός προϊσταμένης. Μέσα από tvopen.gr αποφασίζετε τι να κάνει. Να χωρίσει με τον σύντροφό τη, δηλαδή με τον αδελφό τη προϊσταμένης τη, ή να μην χωρίσει. Εμείς τι λέμε, τι θέλουμε εμείς. Θα δούμε, θα δούμε. Κάτσε να δούμε το επόμενο μέρος. Να χωρίσει. Καλώς το να. Πού είσαι, βρε Γιάννη? Πού να είμαι, ρε. Κάτω τηλέφωνο έχεις πάρει. Γιατί έχεις χαθεί έτσι, παιδάκι μου? Για να έχω χαθεί, γιατί έχω τα δικά μου. Να σου πω. Τι έγινε, δεν σε βλέπω καλά. Τι να γίνει, εντάξει, λίγο με τη Δώρα. Τι? Τι, είναι λίγο απόμακρη, έχει ψιλοχαθεί, αυτά ξέρω κι εγώ. Γιάννη, δεν μ' αρέσει που σε βλέπω έτσι πάλι. Τι θες τώρα, ρε Έφη, τι θέλεις? Περίμενε, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Τι εννοείς έχει χαθεί? Είναι λίγο απόμακρη, ενώ πηγαίναμε μια χαρά, κάτι έτσι λίγο σαν να με αποφεύγει. Όχι ότι έχει εξαφανιστεί, αλλά λίγο σήμερα δεν μπορώ, κάτι σκέφτομαι, αυτό, είμαστε μαζί, δεν είναι τόσο ζεστή όπως ήτανε. Σοβαρά μιλάς τώρα? Όχι, σου φέρεται έτσι? Ναι. Μην τυχόν και πας και μιλήσεις. Όχι, δεν θα μιλήσω. Μην ξαναανακατευτείς πουθενά. Ήδη με έβαλες σε άλλα προβλήματα. Μια χαρά ήμουνα μόνος μου στις αναχωριά μου. Να σου πω, μπορεί να έχει τα δικά της κάποιο οικογενειακό πρόβλημα. Άστο, θα το μάθουμε. Να, αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να ανακατευτείς. Δεν θα ανακατευτώ, αλλά να ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Εφή. Έλα. Τελείωνε, είναι δικιά μου η σχέση. Δεν μ' αρέσει που βλέπω τον αδελφό μου έτσι. Είμαι τρελαίνη. Είναι. Λοιπόν, σταμάτα, τίποτα. We'll be right back.
Ρε Δημήτρη, γιατί είσαι πάλι εδώ. Αν έρθει η κυρία Έφη. Έχω μιλήσει μαζί της. Δεν θα έρθει. Έχει άλλες δουλειές, μου είπε. Μην αγχώνεσαι λοιπόν. Έχουμε λίγο χρόνο να τα πούμε. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι, πέρασε πάρα πολύ όμορφα στον καφέ. Κι εγώ πέρασα όμορφα. Η αλήθεια είναι, το περίμενα ότι θα είσαι τέτοιος χαρακτήρας. Δεν ξέρω όμως. Δεν ξέρω. Πρέπει να ξεκαθαρίσω λίγο κάποια πράγματα. Τι σε προβλημάτισε? Αφού το ξέρεις, σου είπα ότι έχω σχέση. Ναι, αλλά αφού σου αρέσω και μου αρέσεις, μήπως πρέπει να κάνεις κάτι? Ναι, κάτι έχω στο νου μου, η αλήθεια είναι. Απλά θέλω να μου δώσεις λίγο χρόνο. Από μένα έχεις όσο χρόνο θέλεις. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να σε πιέσω. Θέλω να είμαι μαζί σου και είμαι διατεθειμένος να περιμένω όσο χρειάζεται. Πέρασε τώρα. Τι έγινε, Εφή? Είναι με φώναξες? Κάθισε. Ναι, θα καθίσω. Πες μου όμως, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, να ξέρεις. Τι συμβαίνει? Το ξέρω, Δώρα, ναι. Τι συμβαίνει με τον αδερφό μου? Υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθω? Ναι, υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθεις. Και πες μου. Λοιπόν, έχω γνωρίσει κάποιον. Τι έγινε? Ναι. Τι εννοείς, έχεις γνωρίσει κάποιον από τη στιγμή που είσαι με τον Γιάννη? Ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Μην υψώνεις τον τόνο της φωνής σου τώρα. Ήθελα να σου πω την αλήθεια. Και, ωραία, έχεις γνωρίσει κάποιον. Χώρισέ τον. Όχι, θέλω να χωρίσω τον αδερφό σου γιατί είμαι ερωτευμένη με τον άλλον. Δώρα, κοίταξε με. Θα σε διώξω από την εταιρεία και η καιρή είναι δύσκολη. Γιατί να το κάνεις αυτό? Λοιπόν, άκου, επειδή καταλαβαίνω από αγάπη, θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Δεν με νοιάζει να είσαι και με τους δύο, αρκεί ο αδερφούλης μου να μην πληγωθεί. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να παρακούσω την Έφη και να χωρίσω τον αδερφό της για να είμαι με τον Δημήτρη? Ή να κάνω αυτό που μου λέει για να μην χάσω και τη δουλειά μου? Εντάξει, είναι όλο λάθος. Γιατί λέτε? Και εσείς βλέπετε τη ζωή σας με αυτή τη στρίγκλα? Όχι, Παναγία. Επίσης, ο αδελφός 100% είναι κολλημένος στην πρώην, αυτή που τον χώρισε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πιστεύετε, γιατί? Και όταν μια κοπέλα χωρίζει έναν άντρα, πάντα αυτή έχει δίκιο. Ακούστε με. Θυμάσαι τι είπε? Λιγάκι. Γιατί δεν μ' άφηνε στη στεναχώρια μου, της είπε της αδελφής του. Σημαίνει ότι είναι κολλημένος, έχει δίκιο η Μάρα σε αυτό που λέει. Είναι κολλητός. Παιδιά, άνθρωπος είναι καψουράκος με την άλλη που τον κερατώνει. Τι μου λέτε τώρα? Το 77% λέει να χωρίσει το Γιάννη. Αυτό όμως σημαίνει να τον χωρίσει, ναι. Ότι θα χάσει τη δουλειά. Καλά λέει το πλήθος. Εγώ συμφωνώ με το 77%. Εγώ. Να πάει να βρει μια άλλη δουλειά. Ωραία, πάμε να δούμε. Έλα, πέρασε. Ρε Σι Γιάννη, σου είπα, δεν ήθελα να έρθουμε τώρα στο δωμάτιό σου. Γιατί, κορίτσι μου, τι έχεις πάθει? Γιάννη, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ωραία, τι έγινε? Έχω γνωρίσει κάποιον. Τι λες τώρα? Συγγνώμη, Γιάννη, αλήθεια. Δεν ήθελα να γίνει έτσι, αλλά... Τι δεν ήθελες να γίνει έτσι? Αφού δεν θέλεις, γιατί γίνεται? Γι' αυτό τόσο καιρό είσαι από μακρύ. Ναι, γι' αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, θέλω να χωρίσουμε. Τι εμφανίσεις και στη ζωή μου τότε, ρε Δώρα, άμα δεν ήσουν σίγουρη? Προέκυψε, ρε Σιγιάννη, συγγνώμη. Άρα πάνω απ' όλα ήσουν διαθέσιμη για να προέκυψε. Εντάξει. Τι να κάνω, μπορώ να σε σταματήσω? Συγγνώμη, αλήθεια. Τι να την κάνω, συγγνώμη σου. Φύγε.